Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας και να μας πείτε τι ακριβώς κάνετε αυτή η πρωτοβουλία για τα βιολογικά προϊόντα που φτιάχνετε από τον κήπο του Κεθεά Ιθάκη. Ευχαριστούμε και εμείς για τη φιλοξενία και τη δυνατότητα που μας δίνεται να προβάλλουμε το έργο που συντελείται εδώ πέρα. Εδώ είμαστε στο βιολογικό αγρόκτημα της θεραπευτικής κοινότητας Ιθάκη. Ναι, ναι. Ένα αγρόκτημα που λειτουργεί μαζί με την Ιθάκη από το 1983, γιατί η Ιθάκη ήταν η πρώτη θεραπευτική κοινότητα που έγινε στην Ελλάδα. Το αγρόκτημα είναι μία από τις παραγωγικές μονάδες. Ναι, ναι. Υπάρχουν και άλλες, δηλαδή υπάρχει ένα ξυλουργείο, μια μονάδα κεραμικής και μια μεγάλη μονάδα τυπογραφείο. Ένα ερώτημα είναι τι χρειάζονται σε ένα θεραπευτικό πρόγραμμα αυτές οι μονάδες. Χρειάζονται νομίζω πάρα πολύ καλά, κύριε Τζιούπα. Ναι, θα ήθελα να σας πω ότι τα παιδιά που έρχονται σε εμάς, τα μέλη μας, έχουν μια σειρά προβλήματα που δεν είναι μόνο το θέμα της εξάρτησης, αλλά είναι και εκείνο που ακολουθεί μετά, μετά την απεξάρτηση, βέβαια, το θέμα της κοινωνικής ένταξης. Έτσι. Και βρίσκουν δουλειά μέσα από τα πρόβλημα. Βέβαια. Συγγνώμη. Βρίσκουν δουλειά, βρίσκουν απασχόληση. Ναι, είναι παιδιά που άνθρωποι, γιατί είναι, οι οποίοι για πάρα πολλά χρόνια ήταν στη χρήση. Αυτό σημαίνει ότι εγκαταλείψανε πολύ νωρίς το σχολείο και δεν έχουν και καμία εργασιακή εμπειρία ή έχουν πολύ φτωχή. Κυρίως από δουλειές του ποταριού. Έτσι, μέσα από αυτές τις δράσεις, κύριε Τζιούπα, καταλαβαίνουμε ότι οι άνθρωποι αυτοί δεν είναι και μπράβο, δεν αισθάνονται στο περιθώριο. Και καλά κάνετε που μέσω αυτής της πρωτοβουλίας κοινωνικοποιούνται, να το πούμε έτσι, ότι ξαναεντάσσονται στην κοινωνία και είναι πολύ καλό αυτό. Δεν είναι στο περιθώριο, που είναι δεν πρόβλημα. Δεν είναι στο περιθώριο, ακριβώς. Ευχαριστούμε και το πολύ. Έχουν πολύ ωραία πρωτοβουλία, καλημέρα πολύ σας. Καλά κάνετε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί βοηθάτε αυτούς τους ανθρώπους. Βεβαίως, που είναι άρρωστα. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας μέρα, καλή σας μέρα.